Μην κακολογεί το ένα στον άλλο αδελφή. Όποιος κακολογεί και κρίνει τον αδελφό του, κακολογεί και κρίνει τον νόμο. Και όταν κρίνεις τον νόμο, δεν είσαι τηρητής του, αλλά κριτής του. Ένας είναι ο νομοθέτης και ο κριτής, που μπορεί να σώσει και να καταστρέψει. Ενώ εσύ που κρίνεις τον άλλο, ποιος είσαι? Είμαστε ατελείς, τριτοί, αμαρτωλοί, πώς μπορούμε να κρίνουμε τον άλλο? Και αν τον κρίνουμε, μπορεί να κάνουμε λάθος. Αφού είμαστε θνητοί, σίγουρα θα είμαστε λαθασμένοι. Όσο πιο εμπαθείς είμαστε,
Εμείς, όσο πιο εύκολη στη λύση των άλλων είμαστε. Όσο και πολλά έχουμε έναν αμφιβέτερο εγωισμό, παραβλέπουμε τα δικά μας αμαρτήματα, τα λάθη και ευαισθητοποιούμαστε στο να βλέπουμε, να μεγαλοποιούμε αδυναμίες ή ερωτήματα που μπορεί να είναι μικρά ή πολύ φως και ανύπαρκτα τον άλλο. Ας πούμε να φορνεί κόκκινη ηλικία, τα βλέπουμε όλα κόκκινα. Δίκως να είναι όμως έτσι στην πραγματικότητα. Μεγάλη αρρώστια η κατάκτηση και την έχουμε πάρα πολύ και εύκολα πιστεύουμε το μάρτυμα. Και για αυτόν τον λόγο μας επιτρέπει, υπάρχει μάλλον νόμος πνευματικός, όπως νόμια πνευματική. Όποιος κρίνει τον άλλον, παραχωρεί αυτός και πέφτει ο ίδιος στα ίδια μαρτήματα. Επίσης είναι έδειξη απουσίας αγάπης προς τον άλλον που τον κρίνεις. Ανάδειξη ένας προσωπικός που τον αγαπάς, θα τον δικαιολογούσε και τον παράβλεπες. Και λέει στο πιο τέλειο ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, ένας ασκητικός πατέρας, τα συλλόγματα που θεωρούνται πάρα πολύ σημαντικά, ότι πώς θα ξέρει κάποιος εάν η καρδιά του τα χάρισε. Μαρκάρει η καθαρή καρδιά ότι αυτό το Θεό όψωνε. Πώς θα ξέρει κάποιος εάν η καρδιά του καθάρισε. Η απάντηση εάν βλέπει όλους τους ανθρώπους ως αγίους. Δεν είναι, γιατί είναι ολοκάθαρη. Πρέπει όλους να είναι άγιοι και αυτός να θεωρεί ότι είναι αμαρτωλός. Αν λοιπόν εμείς δούμε τον εαυτό μας ότι ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι άνθρωπος, σημαίνει μάλλον έχουμε πρόβλημα εμείς οι ίδιοι. Έχουμε ανάγκη μετάνοια, γιατί κατά φορά ο Θεός επιτρέπει και επέφευσε και σε μεγάλα αμαρτήματα για να ταπεινωθούμε. Ότι το αμαρτήμα της κατακλήσεως μια φορά δεν το υπολογίζουμε τόσο σοβαρό. Επειδή είναι όμως, πρέπει να επιτρέψει ο Θεός μια φορά να πέσουμε και σε αμαρτήματα ταπεινωτικά. Οπότε εκεί αναγκαστικά ταπεινωνόμαστε. Θα τη χαράσει ο Θεού, μπορεί να μην τη χαράσει ο Θεού όταν κατακλείσει τους άλλους. Δεν έχει τη χαρά να τη πλησιάσει ο Θεός. Τέλος πάντων, ήταν πολύ μεγάλο το αγώνα της κατάκλησης. Ένα αμάρτημα το οποίο έχουμε πάρα πολύ εύκολο και όμως είναι πολύ μεγάλες συνέπειες του. Ακούστε με τώρα κι εσείς που λέτε σήμερα ή αύριο θα πάμε στην τάδε πόλη. Θα καθίσουμε εκεί ένα χρόνο. Θα κάνουμε εμπόριο και θα κερδίσουμε. Εσείς που τα λέτε αυτά δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί αύριο. Τι είναι η ζωή σας. Είναι σαν τον ατμό που φαίνεται για λίγο και ύστερα εξαφανίζεται. Αντί για αυτά να λέτε αν ο Κύριος θελήσει θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο ή εκείνο. Τώρα όμως καθιέστε με αλαζονία και κάθε τέτοια καύχηση είναι κακή. Όποιος λοιπόν ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, αμαρτάνει. Και ο Άγιος Ιάκωβος λέει ότι ακούστε με τώρα, εσείς βγάλετε σχέδια και λέτε αύριο θα πάμε στον τάδε τόπο, θα κάνουμε εμπόριο, μετά θα κερδίσουμε. Όμως όλα αυτά τα οποία σχεδιάζετε, λέει, δεν ξέρετε αν θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρετε αν πριν τι θα γίνει. Σήμερα μπορεί κάποιος να κάνει εμπόριο, να κάνει καλές δουλειές, να κερδίσει πολλά χρήματα. Όμως δεν είναι σίγουρα αυτά. Δηλαδή, δεν πρέπει να λέμε ότι εγώ θα κάνω αύριο, μεθαύριο θα κάνω το άλλο και την επόμενη μέρα θα κάνω άλλο. Το καλύτερο να λέτε, αν ο Κύριος θελήσει, εγώ θα κάνω αυτό και αυτό και το άλλο. Δηλαδή, θα προσπαθήσω να κάνω με τη θέληση του Κυρίου. Και αυτά δεν θα τα κάνουμε με περηφάνεια, με αλαζονία, αλλά θα τα κάνουμε με ταπεινοφροσύνη.
Γιατί έργα που γίνονται με περηφάνεια, με αλαζονία, δεν είναι του Θεού, ούτε τα ευλογεί ο Θεός. Είναι αντίθετος ο Θεός προς τα έργα αυτά. Μπορεί να καυχάται ένας άνθρωπος, λέει, χωρίς τον Θεό. Αυτή η καύχηση, αυτή η περηφάνεια, αυτή η αλαζονία είναι κακή. Και αν ο άνθρωπος ξέρει να κάνει το καλό, αλλά δεν το κάνει το καλό, αμαρτάνει. Δηλαδή, όταν ξέρουμε να κάνουμε το καλό, όταν ξέρουμε να βοηθούμε, όταν ξέρουμε να φροντίζουμε τους άλλους, όταν ξέρουμε τη σωτηρία της ψυχής μας, όταν ξέρουμε να προσευχόμαστε, και σίγουρα θα προοδεύσουμε και πρέπει να το κάνουμε. Αν δεν το κάνουμε, αμαρτάνουμε. Δηλαδή, και να μην θέλουμε να αμαρτήσουμε, άμα μένουμε στάσιμοι κάπου, ο πονηρός δεν θα μας αφήσει. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να εργάζεται. Όταν μένει αργός, πέφτει στα κακά. Και η αργία εμμύτη πάσης κακίας. Ο άνθρωπος πρέπει να δομίζεται, πρέπει να δουλεύει χωρίς αλαζονία, χωρίς περηφάνεια και να κάνει το καλό, αν μπορεί να το κάνει, γιατί αλλιώς όταν δεν το κάνει, αμαρτάνει. Εν παραδείγματι, μπορεί κάποιος να πάει σε έναν άρρωστο να το δει και να του πει, κοίταξε να δεις τι θέλεις, θα του πεινώ. Ένα χάπι το πρωί. Και του λέει, κοίταξε να δεις, κάποιος ενάχει να σου φέρει. Άντε, γεια σου. Τότε επαρηγόρησε τον, εβοήθησε τον. Ήξερε να κάνει το καλό, ήξερε πως πεινά, να τον ταΐσει, να τον βοηθήσει, να τον θρέψει. Δεν το κάνει. Άρα, αμαρτάνει αυτός που αποφεύγει το καλό. Αν δεν ρωτάτε, το που πείτε είναι, ζούμε το καθημερινά. Ζούμε το καθημερινά αυτό που λέμε. Είναι στη ζωή μας. Ο παππούς Μακαρίτης πάντα έπρεπε να πούμε αν θέλει ο Θεός. Αν δεν λέγαμε, θα τιμώνε. Γιατί το ζήσαν οι παλιοί και ένιωθαν ότι νομαντικά πρέπει να πεις αν θέλει ο Θεός. Γιατί πάρει και την μητέρα μου για έναν Τούρκο, Τούρκο, που έλεγε την κυριακή να μην αφαιρίσω. Είπα αν θέλει ο Θεός. Όχι, γιατί αν θέλει ο Θεός, εγώ την κυριακή να αφαιρίσω. Και λέγω, πάει, στη στήρα, ήταν όλα. Δεν γίνω γεγονός. Πολλές φορές μας τρώνε οι μέρημνες. Κάνουμε σχέδια για την επόμενη μέρα, το έναν, το άλλο. Και εγώ θυμόμαστε αυτό που είπε ο Χριστός. Για να μας απαλλάξει από την αγωνιώδη μέρημνα που αν τη δώσουμε σημασία, να μας φάει. Το έναν, το άλλο. Αρκεί, λέει, η κακία της σημερινής ημέρας, τα προβλήματα της. Για αύριο έχει ο Θεός. Τώρα να με άκρος, να σκέφτεσαι και να αγωνιάς για την αγωνιά μέρα την άλλη, μετά από το ένα, μετά από το άλλο, τελικά ούτε θα κοιμηθείς η νύχτα, θα σε πάει το άκρος και τελικά μπορεί να την να ξημερώσετε, να μην μπορείς τίποτε να κάνεις με τα σημερινά σου. Αν είσαι καλά, μπορείς να είσαι άρρωστος, είτε δύο πράγματα. Ενώ, αν θέλω να πω η Αγία Γραφή, επίληψον, επικύριο την ημερινά σου. Κάπου να ανοίξει το Θεό, να αφήσει το Θεό την ημερινά σου. Και αυτό σε διαπρέψει. Θα αναλάβει ο Θεό. Δεν μα φαίνεται ο Χριστό το παράδειγμα των κουμπιών που δεν περιμένουν και έχουν και φάει να φάνε, ούτε αποθήκε έχουν, τα λουλούδια τα οποία τόσο όμορφα κι όμω, ούτε εργοστάσια, ούτε αγκάλιψ έχουν. Ποιο θα γίνει, ποιο θα στολίζει τόσο ωραία. Αν θέλει ο Θεό να μα απαλλάξει από την έρημνα, το οποίο έχουν οι δολάτε, οι άπιστοι. Εμείς έχουμε πίστη στον Θεό που προνοεί, μελετούμε τα καθήκοντά μας, τα ετοιμάζουμε χωρίς άγχος, μας απασχολεί η σημερινή ημέρα, γι' αυτό και ζητούμε στον Πατέρα ημών, τον άγχο ημών των επιούσιων, για σήμερα δώσε μας. Πήγα στον Πατέρα Πετράκη, έναν ασκητή πολύ έτσι αγιασμένο, σε κατουνάκια,
Το πιο κοντινό κατάστημα ήταν 6-7 ώρες μακριά. Και το πήραν ένα σακούλι από Σέρβες. Και αυτός πήρε μια. Ευχαριστώ να σας συγχωρέσω. Του λέει, πάτε μου πάρτε και τα υπόλοιπα να έχετε εδώ να πράσπε. Λέει, αυτό με αρκεία σήμερα. Ο Σάβλον έχει ο Θεός. Όπως δεν έχει εδώ κατάστημα, είναι μακριά η Δάφνη, οι Καριές. Λέει, μου αρκεί τότε. Ο Θεός δεν με άφησε ποτέ να μείνω δυστυχώς. Και αρκέστηκε σε αυτόν. Πρέπει να μην έχουμε άγχος και να προτάσουμε στις υποθέσεις μας το θέλω του Θεού. Όπως είπε ο Πατ. Αντώνιος, ο Χριστός, το Ευαγγέλιο, η Εκκλησία μας. Θα είναι όλα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και να μην έχουμε την αλαζονία ότι εμείς όλα να τα κανονίσουμε. Γιατί τότε θα ακούσουμε και εμείς πως ο άφρον πλούσιος που σχεδίαζε να κάνει αποθήκες πιο μεγάλες αφού ρίξει τις δικές σου, τις παλιές και μικρές και να πει στην ψυχή του, έχει ψυχή μου να απολαύσεις, θα έχεις ταξίδια, θα έχεις τηλεόραση 3D, θα έχεις, όχι τι ωραία που θα είναι η ζωή σου. Άφρον, η νυχτή ταύτη, η σου φέρνει. Του τα όλα που ετοίμασες, τα σχέδια σου για ποιον είναι. Γι' αυτό λέει ότι είναι αλαζονία εδώ ο Άγιος Ιάκωβος και είναι άφρον επίσης λέει ο Χριστός, ο Θεός που αρκάζει χωρίς τον Θεό και η απλή παλιά του λαού χωρίς τον ξενοδόχο. Πρέπει να απολαύσουμε πάντα τον Θεό και το θέλημά του. Αν θέλει ο Θεός, θα κάνουμε το ένα και το άλλο. Οπότε ο άνθρωπος με ταπείνωση προχωρά στη ζωή του, με εμπιστοσύνη στην προνοία του Θεού και αποφεύγει πάρα πολλές παγίδες που τον ξεστραδίζουν και τον κύριο προορισμό του που είναι η σωτηρία του. Δηλαδή το να πλησιάσει τον Θεό και να ζει κατά Θεό. Ακούστε με τώρα κι εσείς οι πλούσιοι. Κλάψτε με γοερές κραυγές για τα βάσανά σας και όπου να έρχονται. Ο πλούτος σας σάπισε και τα ρούχα σας τα φάγε ο σκόρος. Το χρυσάφι σας και το αζύμι κατασκούριασαν και η σκουριά τους θα είναι μαρτυρική κατάθεση εναντίον σας και θα τα καταφάει τις σάρκες σαν τη φωτιά. Και ενώ πλησιάζει η κρίση, εσείς μαζεύετε θησαυρούς. Ακούτε, κραυγάζει ο μισός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας και εσείς το στερήσατε και οι κραυγές των θεριστών έφτασαν ως τα αυτιά του παντοδύναμου Κυρίου. Ζήσατε πάνω στη γη με απολαύσεις και σπατάλες. Παγίνατε σαν τα ζώα που πάνε για σφάξιμο. Καταδικάσατε και φωνεύσατε τον αθώο. Δεν σας πρόβαλε αντίσταση καμιά. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφός μας, απευθύνεται προς τους πολύ πλουσίους, τους ανθρώπους που εμπλούτησαν με τον κόπο των φτωχών εργατών, ας πούμε. Και τα βάζανά σας του λέει, όπου και να σε έρχονται, όταν αδικεί κάποιος, τότε να περιμένει καταδίκη από τον Θεό. Αφού είναι απόλυτα δίκαιος ο Θεός μας, σίγουρα όταν αδικήσει κάποιον ή βασανίζει τους ανθρώπους που του δουλεύουν στη δούλευσή του και αντί να τους πληρώσει από αυτά τα αγαθά που έστειλε ο Θεός άφθονα, τους στερεί, τους βασανίζει και δεν τους δίνει τίποτε να φάνε. Όσον για αυτά που μάζεψαν τα χρυσαβικά, τα σημεϊκά, όλα εκείνα που κέρδισαν σκούρια σαν λέει, καταστράφηκαν και τώρα έρχεται η κρίση και τις αυριχάνονται. Ακούστε πως κραυγάζει ο μισθός των εργατών. Τους θερίσατε και αυτοί οι θεριστές που εμάζεψαν τους καρπούς σας στο αλώνι ή στην αποθήκη σας, βοά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι την αιτία να σας τα φέρουν στο σπίτι, αλλά εσείς να μην τους πληρώσετε σωστά και να τους αδικήσετε. Γιατί αδικία δεν τη δέχεται ο Θεός.
Και αν μακρογυρίσει λίγο, αλλά πληρώνει ύστερα. Το καλύτερο, ό,τι πάρουμε, να είναι ευλογημένο. Και όταν μας δουλέψουν οι άλλοι, να τους δώσουμε ακόμα αν είναι δυνατόν και περισσότερο από αυτό που δουλέψαμε. Να μην σπαταληθεί τίποτε. Να μην σπαταλήσετε λέει στους πλουσίους ο Θεός στις απολαύσεις σας, στις παράνομες, στα κακά. Και αν φάτε και ξαναφάτε και γεμίσετε και ξαναγεμίσετε το στομάχι, θα παχύνετε πολύ λέει. Και όταν ο άνθρωπος παχύνει πολύ και γίνει λέμαργος, γαστρίμαργος, τότε τα κάνει όλα. Ούτε να προσευχεί την πόρη, ούτε να δοξάσει το Θεό του μπόρη, ούτε να πλησιάσει το Θεό του μπόρη, ούτε τον αδελφό του να το χωνέψει μπόρη. Δεν το θέλει. Γίνονται εχθροί του οι συνάνθρωποι του. Ξέρει μόνο τον εαυτό του πώς να τον χορτάσει, πώς να τον παχύνει, πώς να φάει και να πετάξει. Αν πλησιάστε καμιά φορά αυτούς τους ανθρώπους που ζητούν επίμονα να κερδίσουν από τους κόπους των άλλων, θα δείτε ότι δεν είναι φυγισμένοι, δεν είναι χαλάνιμος και είναι καρποί που εκράτησαν για τον εαυτό τους, αδίκησαν τους άλλους και συνεχίζουν να τους αδικούν. Ακόμα τους λέει εδώ ο Απόστολος, ένας άνθρωπος σκέφτεται την κοιλιά του, πώς να την γεμίσει. Του έρχεται όρεξη να αρπάξει και από τους άλλους να φάει. Να μην τους αφήσει τίποτε τους άλλους, να τα πάρει όλα στην μερία του, να τα κατακρατήσει. Και όσο ο άνθρωπος γίνεται αχόρταστος, συνεχώς δεν σταματά και δεν χορτάνει ποτέ. Καλύτερο ο άνθρωπος να τρώει λίγα και θα είναι και υγιής και αγαπητός σε όλους τους ανθρώπους και προπάντων από τον Θεό. Αν ο άνθρωπος σκέφτεται μόνο την κοιλία του, σκέφτεται μόνο το εγώ του, σκέφτεται μόνο τον πλούτο που θα κερδίσει, τότε δεν θα μπορέσει να πλησιάσει τον Θεό. Θα τον πιάσει ο πονηρός και θα τον οδηγήσει στην αδικία, στο φόνο, στα κακά τα κυριότερα. Μη φωνεύετε, λέει εδώ ο άνθρωπος τους άλλους ανθρώπους, μην τους καταδικάσετε τους αθώους που δεν φέρνουν καμία αντίσταση σε εσάς. Δηλαδή παίρνετε στη δούλευσή σας, βασανίζετε τους, δυσκολεύετε τους, και αυτοί οι καημένοι, λόγω του ότι έχουν ανάγκη να ζήσουν, δεν φέρνουν καμία αντίσταση. Αλλά αυτό είναι κρίμα, κακά κρίμα, και ο Θεός βλέπει και κρίνει δικαίω. Το μέτρο της καλοσύνης, της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, πού βρίσκεται. Πάντα, ανά πάσα στιγμή, εδώ που λέει πιο πάνω, ας πούμε, όποιος τυπόξε να κάνει το καλό και δεν το κάνει, να μαρτέρει. Κάθε μία, το πούμε, να σε σιωνάγει, να σε σιωνάγει, να τους πονεί, να τους... Και πάντα μπορούμε να βοηθήσουμε. Ακούμε με το ράδιο, με την τηλεόραση, πιάνουμε, γράφουμε τον αριθμό, συγκινούμαστε την κοινά, μετά την μέρα που πρέπει να πάμε να καταθέσουμε στην τράπεζα, ξεχάνουμε. Οι Αποστόλοι ξαπολύσαν τα ούτρα και τις οικογένειες τους, τα σπίτια και τους ακολούθησαν το Χριστό. Εμείς που ζούμε καλά και μπορούμε συνεχώς να βοηθούμε. Βοηθούμε λίγο, περνούμε. Πού σταματά τον το πράγμα. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Στη γραφή μας αναφέρεται το δέκατο. Δηλαδή κάθε 100 ευρώ που θα κερδίζουμε, να βάλουμε τα 10 ή το κούζο. Αν μπορεί κάποιος, αν νομίζει ότι δεν τον ακούει για το σπίτι του, να βάλει 5.
Ο Πάπας δε επέβαλε την δεκαετία δια νόμου. Έχει άνθρωπον εκεί που μαζεύονται τα χρήματα και τα πιάνει από όλους αδεκατία. Δηλαδή, ένας καθηγητής παίρνει 5.000 μισθών, 5.000 ευρώ. Οι 500 λίρες αμέσως χωρίζονται για το ταμείο του Πάπα. Και λέει, αυτά θα γίνουν φιλανθρωπία. Τώρα, τι φιλανθρωπία γίνεται, το σημαντικό του. Παίρνει στο θέμα, δεν σου λόγω, αλλά απέκτησα με αυτόν απειάντα ποσά, τεράστια ποσά. Και έτσι, πράγματι, μα θέλουν να ωφελήσουν, ωφελούν τον κόσμο πολύ. Είναι μια δύναμη σαν κατάλληλη του Παπάς με την δεκαετία που υπηρετεί. Όμως η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, φύνεται στην κρίση του καθενός και επικαλείται τα φιλάνθρωπα σπλάχνα. Λέει το αν θέλεις να δώσεις και ό,τι θέλεις να δώσεις. Και αν θα δίνεις, δίνε τα μυστικά. Μην το κάνεις προς το Θεατήμε, γιατί χάνεις το μισθό σου ύστερα. Δηλαδή, πρέπει, πώς το λέμε, κατά συνείδηση, έτσι πλήση μας το κάνει, θέλεις να βάλεις 5 και να βάλεις 10, να βάλεις. Χώρισε 10, βάλε ένα μέρος και βάλε 10, βάλε 10% μέσα σε αυτό. Και να δεις ότι εκείνο το κουτί θα κάνει πολλά καλά πράγματα. Μιλούμε για αυτούς που πιάνουν μεγάλο μισθό. Αν δεν κάνει ο μισθός, εξηγώνουμε. Αλλά κοιτάξτε και εδώ, ο Κύριος μας λέει ότι αν είναι που το εστέρημά μας που να δώσουμε, είναι η πιο όμορφη φιλανθρωπία, η πιο καλή, η πιο άξια, η πιο δεκτή από το Θεό. Αντώνη, μπορείς να συμβάνω το χωρετευχή σου. Το που είπε ο αδερφός είναι μια ερώτηση. Θα δω έτσι μια απάντηση, ας πούμε, εκδηλωτική γωνία που το βλέπω εγώ. Δεν είναι μαθηματική εξίσωση η ελεημοσύνη. Αφήνεις την καρδιά σου να δουλεύει. Κάθε στιγμή ο άνθρωπος πάντα αγαπά, δεν θα σταματήσει ποτέ να αγαπά, δεν θα σταματήσει ποτέ να δίνει. Τώρα, κατά πόσο το κριτήριο που πιστεύω ότι πρέπει να εφαρμόσουμε, βάσει της Αγίας Γραφής μας, βάσει και της. Ο Θεός πιστεύω, άμα κοντεύει ένα συνάθρωνα σκοντά μας, έναν εργαλείο καλό πράγμα, σε βοήθαμε να κρίνω σωστά, δηλαδή το αισθητήριο μας, η άβρα του ανθρώπου. Βλέπουμε έναν άνθρωπο, έρχεται και βλέπουμε στο πρόσωπο του με πόνο ψυχής. Δηλαδή βλέπουμε το συνάνθρωπο μας, έχει τρομακτική ανάγκη, ταπεινώνεται. Βλέπουμε ότι νιώθεις την ψυχή του που βασανιέται αυτή τη στιγμή. Και είναι το ανθρώπινο και πραγματική ανάγκη, θα δούμε έναν πιο σοβαστό πόσο. Ένα πράγμα ακόμα όμως που βλέπουμε τον ότι είναι λίγο πόνιρος, έχει λίγο, εκακόμαθες το πράγμα, εκακόμαθες, δεν γίνει και ας το πούμε και τρόπο ζωής το να ζητά, ας το δούμε τον έναν τρίτο. Όπως λέει και η Γραφή, να μην διώξουμε καλά και κατά περίπτωση. Αλλά, εκείνο που έχω να πω και να ξανατονίσω, να αφήνουμε την καρδία μας να μας κυβερνά. Είναι το πιο σωστό ανοιχνευτικό εργαλείο. Να μην. Θέλω να πιστεύω ότι άνθρωπο να ζητήσει, να σκεφτούμε όλοι καλά το πράγμα. Ένα άνθρωπο να ζητήσει. Αν το πούμε όλοι, είναι αδικό όπως είπε και ο Άγιος Ιάκωβος στα περασμένα κομμάτια που κάνω. Δηλαδή, ο Θεός να σε βοηθήσει. Είναι υποκριτικό, είναι καθαρή υποκρισία. Πρέπει να συμμετέχουμε. Είτε λίγο, καθένα με το μέτρο των δυνάμεων του. Ένας άνθρωπος, όπως είπε, πάτε με το εστέρημα του. Μπορεί να πιάνει ένα ταπεινό μεροκάμα, να δω και ποιο όλοι. Αξίζει πολλά. Δηλαδή, να δω και 3 ευρώ. Έτσι σημαίνει εγώ που να δω 20 είναι καλύτερο από εκείνο. Η ουσία είναι να γίνεται με αγάπη, με διάκριση, όπως μας είπε, σε διάκριση. Να μην προσβάλλουμε τον συνάνθρωπο μας και να προχωρούμε. Να μην βάλουμε στον λογισμό μας. Πιστεύω ότι το πράγμα είναι ένα πράγμα που κάποτε πάτε επιτρέπεται πιο πονηρός. Να έρθει το λογισμό να χτύψει αδουλεύει και αντίστροφα και να μην ξέρει τούτο μπορεί να μας περιπέζει. Αλλά για να ερχόμαστε να δικαιολογούμε τον εαυτό μας που δεν θα κάνουμε την πράξη. Πιστεύω πρέπει ούτε αν μας γελά κάποιος να μας απασχολεί, πατέρα Αντώνη. Πιστεύω ότι δεν πρέπει καν να μπαίνουμε στη διαδικασία μέσα στην ψυχή μας, μέσα στο μυαλό μας,
να σκεπτούμαστε αν λέει αλήθεια ή ψέμα. Εγώ πιστεύω να το κάνουμε, διότι λέει τούτα είναι η ελεημοσύνη, σαν να διάσει του Θεού, να το κάνουμε και να αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο. Να μπαίνουμε στην διαδικασία να σκεφτόμαστε αρνητικά. Τούτο είναι. Γιατί δεν μπορεί να αισθάνεσαι ποτέ να αγαπάς. Γι' αυτό είναι το κριτήριο. Ότι μπορεί να πω έχει μέτρο. Δεν είναι μαθηματική εξίσωση. Δύο ή δύο ίσο. Ακριβώς είναι. Εγώ το καταλαβαίνω. Ως που έχεις παραπάνω από κάποιον άνθρωπο. Και ο φτωχό να το πούμε, βαστάς παραπάνω. Ένεσαι υποχρέωση με τον άνθρωπο ο οποίο έχει ανάγκη και ζητά βοήθεια, που τη στιγμή που είσαι παραπάνω του, να του δώσεις. Και που τη στιγμή που νιώθεις, ενοχλείσαι η συνείδηση σου, τι κάνεις, ας πούμε. Διάσως που έγινε το πιο φτωχός, για να έρθεις ίσια, ας πούμε. Γιατί μέχρι, όσο έχεις κάτι παραπάνω από τον άλλο, σημαίνει μπορείς να βοηθήσεις τον άλλο. Του τον πρόβλημα. Βλέπετε, ο Θεός μας ενδιαφέρει να καλύψουμε όλα και να μείνουμε έτσι. Λέει μας, ας πούμε, να δίνουμε ένα ποσό και για το φτωχού, να μην το ξεχάνουμε. Ακόμα και μέσα στις σφαίρες του γάμου, λέει να σας ευλογήσει ο Θεός, να πλουτίσετε, λέει, και να μην ξεχάσετε το φτωχού. Να μην ξεχάσετε αυτούς που δυνάνε, αυτούς που έχουν ανάγκη. Δηλαδή, σπουδαίο πράγμα να θυμούμαστε ό,τι κι αν έχουμε. Δεν αγγεί να βάλουμε πολλά, δεν είναι τα πολλά. Πολλές φορές επένεψε και ο ίδιος ο Χριστός μας μια δραχμή που έδωκε δύο λεπτά. Πάτερ, θέλει να το κοπεί. Ναι, μία ορίστα. Μιλήσαμε για το θέμα σου αφορά την ανάγκη, την οικονομική ανάγκη ενός συνανθρώπου μας και κατά πόσο πού πρέπει να βάλουμε τα όρια μας. Το να κάνεις το καλό όμως, δηλαδή το να μπορείς να κάνεις έναν καλό, το νόμο το σεξίζει ότι πέραν της οικονομικής ανάγκης είναι και όταν κάποιος μέσα από τον κοινωνικό περίγυρο σου, η οικογένεια ή μέσα από τις φιλίες, σου ζητά κατ' επανάληψη τη βοήθεια σου σε διάφορα θέματα. Μέσα από την καθημερινότητα, είτε στη δουλειά, είτε σε κάποιο σχολικό θέμα κλπ. Τι γίνεται όταν εσύ προσφέρεις την βοήθεια σου, δεν σύγχρονο το επίπεδο. Κι όμως φτάνει ο άλλος στο σημείο της εκμετάλλευσης και να καταπατά την καλοσύνη σου και όταν εκμεταλλεύεται. Κι όμως πού βάζουμε όρια. Κοιτάξτε, εκεί να πάρουμε το χέρι μας. Να πάρουμε το χέρι μας, αν κρατούμε λίγο. Αν δεν κρατούμε, κάποτε πάνε κάτι να κρατήσετε. Και για να το ελεήσουμε, να τους ελεήσει εκείνος και του έλεγε κάμε για το όνομα του Ιησού Χριστού και λέει ο Χριστός να μας ελεήσει παιδί μου, δεν έχω τίποτα λίγο. Δηλαδή όμως εμείς θα δείξουμε το χέρι μας στην διάρκεια μας και αν έχουμε να ελεήσουμε. Είναι ένα άμυγο Θεός κατάρτισης που ενώσε. Όχι ελεημοσύνη, είπατε, από ό,τι κατάλαβα η κοπέλα. Η ελεημοσύνη δεν είναι μόνο τα λεφτά, η ελεημοσύνη είναι και να συμπαρασταθείς κάποιον, να τον ακούσεις, να μοιραστείς τα βάρη της ψυχής του, να μοιραστεί. Αυτό είναι η κοπέλα. Ναι, μπορεί όμως να έχει γίνει πολλά, έτσι εννοήσα εγώ, να έχει γίνει πολλά, να προσπαθεί να κάνει κι άλλα, εκμεταλλεύοντας μας εμάς. Δεν ξέρω. Δηλαδή έρχεται ένα στέλι, έρχεται άλλο στέλι, έχουν άλλοι που έχουν θέλει, ίσως που να φτάσουμε, έτσι νομίζω εγώ. Πιστεύω ότι να δίνουμε, αν είναι δυνατόν, δεν θα διώξουμε κανένα αυτούς μαζί του. Γιατί στη γραφή μας που αναφέρεται και στη ζωή των πατέρων της Εκκλησίας, να μην διώξουμε κανένα, έστω και λίγα στον καθένα να δώσουμε. Να μην το θεωρήσουμε ότι άμα σε εκμεταλλευτήκαν, εκεί δεν μας ενημερώσουν. Γιατί τα χρήματα που δίνει κάποιος για φτωχούς δεν μπορεί να τα πειράζει κανένας. Αν τα πιάνουν και φτωχοί, και είναι φτωχοί, κάνουν να βάλουν μας το κεφάλι μας. Κοιτάξτε, ο νόμος του Θεού είναι κανένα περιβέστατος. Δεν χαρίσει κανένα.
Καμιά φορά ο Θεός μας μέσα στην αγάπη του που είμαστε, νομίζουμε ότι αδιαφορία και θωρή μας, και κανένα και ερεκρίνη μας. Όχι. Αν δείτε και η παραμικρή λεπτομέρεια έχει ενέργεια Θεού μέσα. Είναι ζωντανός ο Θεός μας, τα βλέπει, αλλά η πολύ του αγάπη δεν έρχεται να μας κατακεραυνώσει τώρα να μας ταιριάζει. Δεν είναι έτσι. Δεν εκδικαίεται. Αλλά όμως και δίκαιος κριτής, κάποτε, άμα κροκυρίστηκε λίγο, θα μας το δείξει. Και καλύτερο άνθρωπος, ας μην τρώει πράγματα που λέει, δεν είναι δικά του, δεν είναι το κόπο του. Είναι άλλο, είναι για άλλους που προορίζεται. Γιατί όταν τρώει από τους κόπους του, όταν πλουτίζει από τους κόπους του, όταν δίνει από τους κόπους του, παίρνει λίγη μεγάλη. Όταν όμως φάει το χακί των άλλων, έτσι το λέω σαν παλιά, τότε εγκρίμα, εγκατάκριμα. Δεν κάνουμε χαίρι. Και αν κάνουμε προς το παρόν χαίρι, αργότερα να δείτε ότι εκαταντήσαμε χαμένοι, μακράν του Θεού. Χωρίς το έργος του Θεού, δεν είναι. Είχε ένα δεύτερο σχέδιο, δεν μπορώ να απαντήσω ότι θα δείστε. Η κοπέλα είχε μέσα στην ερώτηση είχε ένα πράγμα πιο βαθύ. Δηλαδή, είχε μια φίλη σα. Σα ζητά συμπαράσταση, δεν τώρα το κομμάτι τη τούτη. Σα ζητά συμπαράσταση. Εσείς θα μετρήσετε, καλοπορέτε, θα τη βοηθήσετε. Θα μετρήσετε στην άμυση σα. Δηλαδή, ένα διπλοκάμπι είναι ένα φτηνό τραβά δύο τόνου. Αν του βάλει τέσσερι, θα το αντέξει. Απλό. Ένα παράδειγμα. Εσείς θα μετρήσετε στην άμυση. Θέλετε να βοηθήσετε. Βλέπετε ότι μια κοπέλα μπορεί τότε τη στιγμή να περνά μια φάση ψυχολογική πτώση. Υπάρχει μια κατάθλιψη. Ένα πράγμα που μας συμβαίνει όλους της ζωής, σε κάποια φάση της ζωής μας να συμβεί. Τη στιγμή που να βγάλουμε την αποφάση να τη βοηθήσουμε, δεν θα τραβήξουμε πίσω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα κάνουμε την υπέρβαση. Μπορώ να ξεχωρίσω το πραγματικό πρόβλημα τη ψυχολογική κατάσταση. Ότι νιώθετε εκμεταλλευτή. Εκεί σε να καταλήξω. Ποιο είναι το κριτήριο ότι ξεκίνησε ένα λογισμό με τον εαυτό σα, ότι σα εκμεταλλεύτηκε. Εσεί εκεί θα ερωτήσετε τον εαυτό σα, αν πραγματικά, διότι κατά πράγμα μπορεί να μα κουράσει λίγο σαν άνθρωπο, και να πούμε ότι εκμεταλλεύεται. Α πούμε ένα παράδειγμα. Είχα εγώ έναν αδερφό και αν μια ώρα δύο τη νύχτα, μια τη νύχτα. Ένα παράδειγμα λέω που με έτυχε προσωπικά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον πετάξω ή να τον κουντήσω. Διότι έχει ανάγκη να με πάρει και αν τώρα απορρίψω μπορεί να με αυτοκτονήσει. Ένα παράδειγμα. Θα κάνουμε την υπέρβαση. Θα παρακαλέσουμε τον Θεό όχι τη δύναμη τη δική μας. Διότι η δύναμη δική μας δεν μπορούμε τίποτε να κάνουμε. Θα κάνουμε την υπέρβαση. Θα κάνουμε την υπέρβαση να σφίξουμε τα δόντια να τραβήσουμε το φορτίο του. Σε καμιά περίπτωση να μην το διώξουμε. Και όλα αυτά που μας προσεγγίζει και εσύ χρειάζεται τη βοήθεια μας, σημαίνει ότι κάτι πάνω μας, όχι η δική μας χάρη, ο Θεός το κάνει εσύ, που μπορεί να βοηθήσει. Που τη στιγμή που πούμε, αν δεν θέλουμε να βοηθήσουμε, να μην πούμε στην διαδικασία. Γιατί είναι χειρότερο, θα φέρουμε χειρότερα αποτελέσματα. Αν το δεχτούμε, ακούσουμε τον και πολύ εύκολα με μεγάλη ευκολία τον κλωτσίσουν. Γι' αυτό κάπου χρειάζεται με τη βοήθεια του Θεού πάντα να κάνουμε την υπέρβαση, να σφίξουμε τα λόγια για να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπο. Η λέξη να κίνησε με, γιατί δεν έχω πολλές φορές να στα κυπριακά, αλλά δεν διαπέμπει η έννοια της. Ξαναπέμπει η λέξη χάκι. Το χάκι είναι εκείνο που σου ανήκει. Ή εκείνο που δεν έχεις ανήκει, ανοίγει σε άλλο. Όταν κάποιος λέει ότι αυτός θα φύγει ο χάκι σου, δεν σημαίνει. Εκεί σημαίνει άλλο. Το χάκι. Το χάκι είναι το δίκαιο, εκείνο που ανήκει σε κάποιον ακριβώς. Δηλαδή προορίζει το Θεό, εσύ προορίζει ένας άνθρωπος για ένα φτωχό και λέει πρέπει να πάει εκεί στο φτωχό. Εάν το πάρουμε εμείς και το φάμε, εφάμε το χάκι εκείνο. Δηλαδή ανήκει σε εκείνο. Το δίκαιο δηλαδή. Το δίκαιο. Το δίκαιο. Το δίκαιο. Είναι το δίκαιο. Είναι η λέξη του κυρίου Πρόεδρου. Είναι το χάκι του κυρίου Πρόεδρου. Είναι το χάκι του κυρίου Πρόεδρου.
Πάντως έχει κυκλοφορήσει ένα λεξικό την πλαϊκή διαλέκτη. Όχι, μπορεί να λέξει το από πού είναι, μπορεί να Εσύ όμως που την βλέπεις την πράξη, λυπάσαι για τον άνθρωπο εκείνο που έκανε την πράξη τούτη. Και μάλλον μπορεί να προσευχηθείς και για λόγο του. Αυτό σημαίνει ότι αμαρτάνεις, γιατί τον κατάκρινες για την πράξη. Όταν προσευχηθούμε για αυτό δεν τον κατακρίνουμε. Κοιτάξτε, εδώ έχει σημασία η πρόθεση. Πώς τον κρίνουμε κάποιον. Ένα παράδειγμα σας παίρνω. Έχουμε μια συγγένεια, η οποία παραστράτησε. Και είμαστε μια ομάδα που την οικογένεια μας. Και πώς θα τη βοηθήσουμε. Ερχόμαστε κοντά και λέμε, την ευλογημένη παραστράτησε, μην κρίνουμε. Τι να κάνουμε για να τη σώσουμε, δεν είναι αμαρτία αυτό. Δηλαδή θα σκεφτούμε, θα παρακαλέσουμε τον Θεό να μας δώσει διάκριση, να καταλάβουμε, να πούμε, τι πρέπει να της κάνουμε για να την βοηθήσουμε να σταματήσει την κατρακύλα που έχει πάρει. Δεν είναι αμαρτία αυτό, αλλά εσωτερικά ο Θεός μετράει την πρόθεσή μας. Αν είμαστε κακοί προς αυτόν τον άνθρωπο και λέμε ότι κάνει έτσι αυτούς, κάνει έτσι, σημαίνει ότι κρίνουμε το και γινόμαστε κριτές του δούλου του Θεού. Μπορεί εκείνος να κρίνει. Σαν άνθρωποι δεν είμαστε τέλειοι, δεν είμαστε δίκαιοι να κρίνουμε σωστά. Μπορεί η κρίση μας να φαίνεται ότι είναι καλή, αλλά όταν αναφέρουμε το πρόσωπο κάποιου ανθρώπου και ακούσουν άλλοι άνθρωποι, θα τον προσβάλλουμε, θα τον μικράνουμε, θα τον διαδυσφημίσουμε, θα το κάνουμε μετά από όλα του καθόλου. Αυτό το μετράει ο Θεός. Και όταν είμαστε κριτές αυστηροί στο πρόσωπο κάποιου ανθρώπου, έστω και αν είναι αμαρτωλός, έστω και αν έκαμε αδικία, δεν πρέπει να τον κρίνουμε. Με το να τον κρίνουμε δεν θα τον σώσουμε. Είναι καλύτερα να τον πλησιάσουμε σαν αδελφοί, να τον πούμε αδελφέ μου, δεν το κάνουμε στον πράγμα. Να το βοηθήσουμε με τον δικό μας τρόπο, να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας δώσει λόγια που να συγκινήσουν την καρδιά του, να μην το ξανακάνει αυτό το πράγμα. Αν του κρίμα του πούμε εσύ κάνεις έτσι και μπροστά του ακόμα, δεν θα το σώσουμε, θα τον εξαπλώσουμε. Θα τον βάλουμε εναντίον μας, θα είναι εχθρός μας και να μας μισά. Δεν θέλει έτσι ο Θεός μας. Ο Θεός μας θέλει τρόπο γλυκό. Όπως είπε ο Χριστός μας, η αληθινή αγάπη την οποία θα χρησιμοποιήσουν προς τον άνθρωπο αυτό, αυτή η αγάπη μανάσει τις πιο σκληρές καρδιές. Άρα λοιπόν πάντα χρησιμοποιεί αυτή την αγάπη, την θεία, που θα συγκινεί τις καρδιές του ανθρώπου, και θα δέχονται αυτό που θα του λένε. Ποτέ ας μην τους εξωθήσουμε στο κακό, ποτέ ας μην τους πούμε ότι είναι άχρηστοι. Εδούλη του Θεού αυτή. Δεν είχε δούλη του Θεού άχρηστο. Γιατί όσο να αμαρτωλούσε να είναι κάποιος που είναι χριστιανός, είναι παιδί του Θεού. Το δέχεται ο Θεός, τον ανέχεται ο Θεός. Πώς εμείς να μην τον ανέχουμε. Το χρέος μας να τον βοηθήσουμε. Να το σώσουμε, να το φέρουμε σε αυτόν. Κάπου στη γραφή πάντα γράφει ότι
όταν συζητούν δύο, ας πούμε, νομίζω στη Σοφία Σιράκ είναι γραμμένο, όταν συζητούν δύο και βλέπεις εσύ παρακολουθείς και βλέπεις τον αντικειμένο να αδικείται μπροστά στον άλλο, πρέπει να συνδράμεις τον αντικειμένο. Αν δεν συνδράμεις τον αντικειμένο και τηρείς τη στάση που δεν τηρεί, σημαίνει είσαι συνένοχος με τον αδικητή. Να βοηθήσεις. Όταν μπορεί να βοηθήσει, να υποστηρίξει τον άλλο, το δίκαιο του άλλου. Θα προσπαθούμε όσο μπορούμε και προσευχόμενοι σε αυτές τις περιπτώσεις να βρίσκουμε το καλύτερο. Γιατί καμιά φορά να μοιάσουμε, να κρίνουμε, να την πάθουμε, να πέσουμε σε δικαστικές υποθέσεις και δεν θα το καταφέρουμε να το βρούμε. Ξέρετε, ο Θεός μας δεν δέχεται την κρίση. Θυμήθηκα ένα παράδειγμα που την αδερφή του Μωυσή, τη Μαριά, του έβγαλε ο Μωυσής από την Αίγυπτο και ξεκινήσαν προς την Ερυθρά Θάλασσα. Όταν την διάβηκαν την Ερυθρά Θάλασσα, ως εκεί υπήρχε κίνδυνος. Αλλά με τον θαυμαστό τρόπο που τους επέρασε ο Θεός, άνοιξε τη θάλασσα και πέρασαν 2 εκατομμύρια Εβραίοι με τα ζώα τους, με τα ζωντανά τους εκεί, ενιώσαν ασφάλεια πια. Μέχρι σε εκεί εφωνάζει με αντίον του Μωυσή ότι έφερε μας εδώ να ελάχτουν οι Αιγύπτιοι να μας σκοτώσουν κλπ. Εκεί όταν βγήκα, η Μαριά ήταν προφήτης του Θεού. Είχε το χάρισμα της προφητείας. Δηλαδή την είχε εμπεργισμένη ο Θεός με πολλά χαρίσματα και ένα από τα χαρίσματα ήταν αυτό. Αυτή νόμιζε ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και επειδή ο Μωυσής έπαιρνε μια μαύρη γυναίκα, αλλά πολύ καλοκαρδί, εστέφεται να αρθείον της αυτή αδελφή και την έλεγε ότι επήρα στη μαύρη είναι Μωυσή. Και κοίταξε να δεις, είσαι πολλά εγωιστής. Νομίζεις πως είναι καλύτερη από τις δικές μας. Έπρεπε να πιάνει μια Εβραία, όχι να πιάσει τη μαύρη. Τον έκλεινε συνεχώς και κάποια στιγμή ο Θεός την ετοιμόρησε. Την ετοιμόρησε αυτή. Και έπεσε κάτω, λέει, αλλά ο αδερφός της ο Μωυσής μόλις την είδε που εκτυπήθηκε και γέμισε το σώμα της αμέσως πληγές, γονάτισε κάτω και του λέει, Θεέ μου, μην γράψεις, θεράπευσε την. Και τότε ο Θεός του λέει, για να συγχωρηθεί αυτή που την αμαρτία της αυτή, πρέπει να πιάσει μια στάγνα νερό, μια μπούζα που λέγουν τις μεγάλες, να τη βάλει στον ώμο με το ποτήρι και να πάει έξω από το στρατόπεδο των Εβραίων μέσα στη φλογισμένη έρημο, να θυμάται το αμάρτημα της, να κλαίει και τα δάκρυα της να ποτίσουν την καυτόν άμμο της ερήμου και σε μια εβδομάδα να πίνει μόνο νερό και θα γυρίσει η θεραπευμένη. Και έτσι έκανε η Μαριά. Τιμωρήθηκε γι' αυτό της το αμάρτημα με μια δύσκολη ασθένεια και μετά τη θεράπευση ο Θεός, μετά τη μετάνοια την οποία έγινε. Βλέπετε, φαίνεται μικρή κρίση, αλλά δεν είναι μικρό αμάρτημα. Είναι δύσκολο. Και ξέρετε, καμιά φορά οι άνθρωποι δεν μένουν μόνο στην κρίση. Πηγαίνουν και στη συκοφαντία. Η κρίση, η συκοφαντία και η κατηγορία σχεδόν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά η μια είναι πιο μεγάλη από την άλλη. Ας πούμε, τι σημαίνει κατηγορία. Κατηγορία σημαίνει βλέπω τον άλλον να κάνει μια πράξη κακή και πηγαίνω και λέω ότι είδα τον τάδε να κλέφτει. Άρα αφού έκλεβε, είναι κλέφτης. Η κατηγορία είναι ότι είπε ότι τον είδα να κλέβει. Αυτό. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Όμως είναι κατηγορία. Δεν το δέχεται ο Θεός μας. Δεν θέλει να κατηγορούμε ένα στον άλλο. Και αν δούμε κάτι, εκείνο που έχουμε να του πούμε, μην το ξανακάνεις τέτοιο. Μην το ξανακάνεις αυτό. Μην βλέψεις. Τι να κάνεις αυτό είναι. Οι κρίσεις
είναι αυτή η οποία λέει αυτός που είδε να κλέβει ο άνθρωπος και λέει αφού έκλεψε μια φορά, άρα έκλεψε. Αυτή είναι η κατάκριση. Και αν δεν το κάνει ποτέ αυτό σε αυτό το πράγμα που του φορτώσαμε, δηλαδή ότι εγκλέφτης και εμείς τον κατηγορήσαμε για κλέφτη, είναι συνοφαντία. Δεν το κάνει και η συνοφαντία είναι το πιο ψηλό. Πρώτο είναι η κατηγορία, δεύτερη η κρίση ή κατάκριση και το τρίτο η συνοφαντία. Η συνοφαντία κατά τους πατέρες μας είναι φόνος ψυχής. Γιατί φανταστείτε να κρίνουμε ή να κατηγορούμε ψέματα έναν αθώο, πόσο κακό του κάνουμε. Είναι και μες στις εταιρεία του αρέστου. Ναι. Ο ψεύδο μαρτυρίζει κατά τον πλησίο σου, μαρτυρία του αρέστου. Μάλιστα. Κοίταξε, δηλαδή, είναι μέσα στον νόμο, σίγουρα. Σε περιπτώσεις που κάποιος πάει δικαστήριο γιατί είδε κάτι που γίνει και πάει για να μαρτυρήσεις και πεις στη μαρτυρία ότι όπως γίνει και αμαρτάνεις. Γι' αυτό πολλές φορές λένε, ας πούμε, δεν πάω στο δικαστήριο, είναι να με αγκάσουν να πω, να ορκιστώ. Κοιτάξτε να δείτε αν δούμε την αλήθεια και νομίζουμε ότι το κοινό καλό είναι τούτο να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Δηλαδή εκεί είναι για να φέρουμε τη δικαιοσύνη, για να βγάλει το δικαστήριο τη δικαιοσύνη του Θεού. Γέροντα, συγγνώμη, ξέρετε ότι σήμερα έχει ληφθεί χρόνια για ανθρώπους που εγώ συνειδήσεως δεν θέλουν να ορκιστούνται ή να βάλουν το κρίνημα στο Ευαγγέλιο, που σημαίνει η επικαλύψη των Θεών μέσω αυτής της πράξης να βιώσει ότι αυτά μπορεί σε αλήθεια, να μην βάλουν το κρίνημα στο Ευαγγέλιο, να βάλουν το χέρι στο Ιγκαρδία και να πούνε επισήμω διαβεβαιώ. Δηλαδή να δώσουν επίσημο διαβεβαίωση, η οποία είναι ισόκυρο κατά του νόμου, για να εφαρμόσουν εντολή του Χριστού, εγώ δεν λέγω μη ομόσε όλο. Όμως τώρα τα δικαστήρια μας εδώ άκουσα ότι δεν δέχονται την βεβαίωση. Σταματήσατε ούτε υπήρξε επίσημα ποτέ αδελφέ. Ούτε την ανέχτηκε ποτέ. Με ποια διαφορά μπορεί ο δικαστής να μέτρησε εξαρτά με την κρίση του δικαστή. Στην κρίση του δικαστή. Είναι επίσημο διαβεβαίωση, είναι ισόγειρη αντιδρομή. Όχι, ναι, αλλά ο δικαστή είναι το δικαίωμα να σου πει δεν το δεχούμε τούτο. Δεν είναι δεκτό. Θέλω να βάλει το χέρι σου στο Ευαγγέλιο. Μα πώ σου το λέω, εγώ δεν έχω πει μη όμω σε όλο. Ναι, εντάξει, κοίταξε το να πείτε. Υποτίθεται ότι το δικαστήριο, ο δικαστή, η δικαιοσύνη που θα επικρατήσει εκείνη του Θεού. Είναι στηριγμένη πάνω στη γραφή μα. Τώρα, αν γίνονται παρεξηγήσεις ή δεν τα κάνουν καλά αυτά, ένα άλλο θέμα πλέον. Αλλά είναι στηριγμένη η δικαιοσύνη πάνω στη γραφή, πάνω στη βίβλο μας. Ας δεν μπορώ να παράγει, πράγμα στη γειτόνι με ένα ζευγάρι. Ο αντράς να δέρνει τη γυναίκα μέρα νύχτα. Και δεν θα σου πεις. Να πάμε για το θέμα της διάκρισης τώρα. Αν σιωπήσουμε, σου αφήνουμε την ρούλη με την κάθε μέρα την κάνουμε μαύρη από το ξύλο, κατά κάποιο τρόπο είμαστε συνένος. Αν όμως την δέρει μια φορά, δεν θα πάμε στην αστυνομία να κατηγορήσουμε, γιατί τα ζευγά κάτι σακώνουν με κάθε μέρα. Δεν θα ξαφνούμε να δούμε. Δηλαδή πρέπει να στην κοινή γλώσσα να βάλουμε και λίγο τον νου μας να δουλεύει και να σκέφτεται τις συνέπειες της κατηγορίας μας. Διάκριση. Που, διάκριση ακριβώς. Τσάμε που να προστατεύσουμε έναν άνθρωπο που να πάθει κάτι χειρότερο, να το πούμε, δεν νομίζω να είναι κατηγορία. Αλλά για να πούμε ένα παραμικρό, να πάνε να εγκατοθούμε με στα μοθιά του άλλου, για να, και στο τέλος μπορεί να δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα, νομίζω να είναι και αδιακρισία και κατηγορία της δύο κακόβουλη, θα έλεγα. Ναι, δεν ξέρω αν είναι σωστά. Πάντως, αν χειριστούμε το θέμα, πρώτα
θα προσπαθήσουμε να φέρουμε τα πράγματα γιατί έγινε αυτό, γιατί το έκανε αυτό το πράγμα. Αν δούμε ότι δεν μαζεύεται, δηλαδή θέλει να μας κάνει κακό, ξέρω εγώ, τότε οπωσδήποτε πρέπει να πούμε στη δικαιοσύνη ότι καταλαβαίνει το πράγμα. Θα το αφήνουμε να μας σκοτώσει. Ναι, είμαστε χριστιανοί, υποχωρούμε, αλλά δεν πρέπει να πούμε το δικαίωμα μας στο να ζήσουμε, να το δώσουμε στον άλλο, να το δώσουμε την ευκαιρία να μας σκοτώσει, να μας κάνει κακό. Και κοιτάξτε να δείτε, όταν τα ωραία μας ιδανικά, η πίστη μας, η πατρίδα μας και η οικογένεια μας κινδυνεύουν, εδώ έχουμε μια ανεκτικότητα, γιατί ο Θεός λέει δίκαιος και δικαιοσύνη σ' αγαπά. Στην προσπάθεια να καταφέρουμε τη δικαιοσύνη, είναι σωστό. Όμως, αν βλέπουμε μέσα, μπορεί να έχει κουδούντες φατρίες, κλέφτες, παράνομους, και να μας κρούσουν τα αυτοκίνητα μας, να μας σκοτώσουν και εμάς, εδώ πρέπει να φροντίσουμε να ενισχύσουμε τον εαυτό μας. Δεν πρέπει να οφείλουμε, ας πούμε, στα χέρια των παρανόμων. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και την τιμή της οικογένειας μας θα προσπαθήσουμε να την υπερασπιστούμε. Δεν θα μείνουμε χέρια την μέρα που μένε, αν μείνουμε εδώ, ξέρω εγώ. Μπορεί να πιάσουμε αυτή τη στάση αρχικά και να φέρουμε μια συνεννόηση, να τους πούμε ότι είμαστε πολιτισμένοι, είμαστε χριστιανοί. Μπορούμε να λύσουμε αυτό το πράγμα, είμαστε. Σας παρακαλώ, μην το ξανακάνετε αυτό το πράγμα. Αν το ξανακάνουμε, δεν έχουμε προβλήματα. Δηλαδή, έχουμε το δικαίωμα να υπερασπιστούμε. Αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα να χειροδικήσουμε αμέσως. Το ότι κοιτάξει το πονηρό σου μπορεί να μας φέρει να σκοτωθούμε. Και αν σκοτώσουμε, πάλι τι δεν είμαστε. Γιατί αφαιρέσαμε το δικαίωμα τη ζωή του ανθρώπου. Εφορτωθήκαμε το με τις αμαρτίες του αυτού του ανθρώπου. Δεν θέλουμε να το αφαιρέσουμε τη ζωή, ούτε αυτό να μας αφαιρέσει τη ζωή και να μείνουν τα παιδιά μας ορφανά. Θα αγωνιστούμε όσο μπορούμε, αλλά πάντα μέσα στη δικαιοσύνη και στη δέντρα. Λοιπόν, ο Θεός μας λέει, μην κρίνετε ή να μην κρυθείτε. Και εκείνος που κρίνει, να κρυθεί ανάλογο. Γι' αυτό, για να αποφύγουμε την κρίση του Θεού, λέμε να είμαστε πάντα δίκαιοι, να έχουμε πάντα καλή καρδιά, να αγαπούμε τα αδέρφια μας, να αγαπούμε τον πλησίο μας και ό,τι μπορούμε να τους ωφελήσουμε, να το κάνουμε. Δεν θα τα πετύχουμε μόνα, γιατί δεν είμαστε τέλειοι. Όμως όταν προσπαθούμε, έρχεται ο τέλειος Θεός. Και αν εμείς προσπαθούμε να βρούμε ένα σκαλάκι, αυτό μας ανεβάζει άλλο 9 και γίνονται 10 τα σκαλιά και προχωρούμε. Δηλαδή πάντα με τη δύναμη και τη δικαιοσύνη του Θεού προχωρούμε. Πώς αντιμετωπίζουμε πολιτικά, διάβασα και σε ένα πατερικό βιβλίο, λέει η κατάκριση είναι καθαρά δυναμία, είναι η εγωπάθεια μας. Κάποτε μπορεί να νιώθουμε πιο μειονεκτικά, κάποτε μπορεί να νιώθουμε στο άλλο σημείο να νιώθουμε ότι είμαστε ανώτεροι από τον άλλο, σίγουρα για αυτή την κατάκριση, και κάτι υπάρχει μέσα μας, μέσα στον εαυτό μας, τον ίδιο που κατακρίνουμε, κάτι λαθασμένο, κάποιο πρόβλημα έχουμε. Και λέει, το πατερικό βιβλίο, έναν εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιούμε όταν έρχεται ο πειρασμός, αφού το φέρνει ο πειρασμός του το πράγμα, να αισθανόμαστε, βλέπουμε κάποιος ότι μαζούμαστε, να το αρχίσουμε την κατάκριση. Διότι το αισθανόμαστε. Αρχίζουμε κάποια δευτερόλεπτα, προηγουμένως και καλλιεργούμε εδώ, και στο αρχή η γλώσσα μας λέει κάτι σιωνώνουμε και πάει και ρίπατο. Και τι ανέφερε. Το λοιπόν, και μπορούμε να κάνουμε λαλή να απέντε αυτού μας, είμαστε χειρότεροι που γίνουν. Δηλαδή, αν προλάβουμε τον εαυτό που είπε στην κατάσταση να αισθανόμαστε εμείς ότι είμαστε χειρότεροι από εκείνο, τότε μπορεί να μας βοηθήσει ο Θεός, όχι με τη δύναμη τη δική μας, να μας βοηθήσει ο Θεός να το ελέγξει. Δηλαδή, είναι μια πρόληψη της κατάκρισης. Αν αισθανόμαστε και κατά τη λάθο ότι εμείς έχουμε παραπάνω λακτώματα, είμαστε πιο αμαρτωλοί, τότε να μας βοηθήσει το πράγμα να το ξεπεράσουμε.
είναι ένα χωρίο που τον άγγιο ανήκει τις κλίματα, που έτσι τα αναλύει αυτά, ας πούμε, τις μεγάλα χρόνια του τόπου του. Λέει για την καταλαλιά. Ήκουσα, λέει, την όν, καταλαλούντο, και είπον μη, τούτο εξαγάπης. Και είπον αυτής, πάψα σε θυσία αυτής αγάπης. Σταματήστε αυτό το στην αγάπη. Άκουσα λέει κάποιους πολύ καταλαλούσαν, λέει κατηγορούσαν κάποιον και μου είπαν να το κάνουμε ένα παράδειγμα. Και τους είπα εγώ τέλος πάντων σταματήστε αυτού του είδους στην αγάπη. Και λέει παρακαλώ ότι η καταλαλιά λέει εκ του μίσους. Άμα να ακούσεις κάποιον ή κατηγορεί κάποιον, σε γνώμη σαν. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, θα σας κοιτάξει κάτι με την κάποιες. Θα προσθέσει κάτι. Αν δεν υπάρχει, να καλέσουμε τον κύριο Δευτέρα. Έχουμε ένα ευχάριστο σήμερα θέμα για τον αγαπημένο μαθητή του κυρίου μας, τον Ιωάννη, τον οποίο σήμερα τον γιορτάζει δύο φορές τον χρόνο. Μία σε αυτό το μήνα και η άλλη είναι η μετάσταση του Ιωάννη που λέγεται ότι εμετεστάθηκε ο Ιωάννης εις τους ουρανούς, αλλά επαρέδωσε το πνεύμα. Ο Ιωάννης δεν μεταστάθηκε, ας πούμε, και θα έρθει πάλι. Όπως λένε μερικοί, επέθανε ο Ιωάννης. Αλλά μετά εμετεστάθηκε όπως είπαν οι Παναγία μας. Ναι. Δηλαδή, όπως και η Παναγία μας, και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, έτυχον αυτή τη μεταστάσεως. Δηλαδή, τι σημαίνει η μετάσταση. Σαν η Παναγία μας, εκειδεύσαντη, και ο Απόστολος Θωμάς θα σε συνδύεσαι και κήρυτεν εκεί και αφού κήρυτεν εκεί, τους ειδοποίησε όλους τους μαθητές του Κυρίου μας ότι εκοιμήθη η μητέρα του Θεού και να έρθουν στην κυρία της. Ο Θωμάς δεν φτάσει πολύ μακριά εκείνα και έφτασε τρεις ημέρες μετά. Όταν ήρθε ο Θωμάς, είπε ότι εγώ είδα τη μητέρα του Κύριου μου, που τόσο την αγαπώ. Θέλω να τη δω έστω μες στο μνήμα, μες στον τάφο. Επήγαν, ανοίξανε τον τάφο και είδαν ότι μετέστη. Έτσι ήταν και μας από τον τάφο. Την τρίτη ημέρα, εμετέστη, εις τους ουρανούς. Ήταν άδειος ο τάφος. Και την Ευαγγελιστή μας Ιωάννη έτσι, τρεις ημέρες μετά, μετέστη στους ουρανούς. Έφυγε από τη γη και πήγε στους ουρανούς. Ναι, ναι. Και ογδόητο αυτού ποινός μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Δηλαδή, ο Άγιος Ιωάννης είναι και Ευαγγελιστής που έγραψε το κατά Ιωάννη και την Αποκάλυψη στο Καινή Διαθήκη και ονομάστηκε και θεολόγος από το ό,τι λέει το μήνυμά του, το θεολογικό ήταν πολύ βαθύ. Είχε κύρος. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ιερός Ευαγγελιστής και Απόστολος του Κυρίου, εγκατήγε τον από την Βυσθαϊδά της Γαλιλαίας. Η Βυσθαϊδά ήταν παραθαλάσσια μικρή πόλη και ερμηνεύεται ως τόπος αλληλείας. Ήταν εκεί που εψάρευαν όλοι οι φτωχοί εκείνης της περιοχής. Από εκεί κατάγονταν και τα άλλα δύο αδέρφια, Ανδρέας και Πέτρος. Ο Ιωάννης λοιπόν και Ιάκωβος ονομάζονται οι Ιδού Τζεβεδαίου. Καθώς τους αναφέρει το Ευαγγέλιο μας. Ήσαν αδέρφια. Μητέρα τους ήταν η Σαλόμη, η θυγατέρα του Ιωσήφ του Μνήστερος. Έτσι, πιο απλά για να τον εννοήσουμε, ο Ιωάννης ο Θεολόγος ήταν εγγονός του Μνήστερος Ιωσήφ. Η δε μητέρα του η Σαλόμη ήταν μία εκ των Αγίων Γυναικών Μυροφόρων, όπου αναφέραμε τις προάλλες. Εκ τούτου λέγει ο συναξαριστής, έπεται ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήταν ο θείος του Ιωάννου ως νομιζόμενος αδελφός της Σαλόμης, της μητέρας του. Ήταν νομιζόμενος, διότι ο Χριστός μας δεν γεννήθηκε. Ναι, μεν γεννήθηκε από την Παναγία, αλλά ήταν ασπόρος. Ο Ιωάννης, όταν εκλήθη υπό του Κυρίου εις το αποστολικό αξίωμα, ευρίσκε το λέγει με τον αδελφό του Ιάκωβο και ψάρευα με τον πατέρα του τον Ζεβεδαίο. Εδώ, να εξηγήσουμε πως ο αναφερόμενος Ιάκωβος, ο αδελφός του Ιωάννη, δεν είναι ο αδελφόθεος. Ο αδελφόθεος ήταν ο θείος τους. Δηλαδή, ο αδελφόθεος
Ιωσήφος ήταν ο αδερφός της μητέρας του. Νομίζω ότι καταλάβαμε εμείς εδώ τι. Επειδή έχουμε δύο Ιάκου. Εκεί όπου εξάρευαν τα αδέρφια, μόλις τους κάλεσε ο Κύριος κοντά του, άφησαν αμέσως τον πατέρα τους τον Ζεβεδαίο και ακολούθησαν τον Χριστό. Ομοίως έπραξαν και τα άλλα δύο αδέρφια, Ανδρέας και Πέτρος. Αυτούς τους απλούς ανθρώπους επροτίμησε ο Κύριος να τους κάνει μαθητές του και να τους μάθει, καθώς τους είπε, να ψαρεύουν ανθρώπους, να αλλιεύουν δηλαδή ψυχές δια τον Κύριο. Αυτούς τους δύο, Ιάκωβο και Ιωάννη, ο Χριστός τους ονόμασε Ιούς Προντής, ότι δηλαδή το κήρυγμά τους θα είχε μεγάλη απήχηση στον κόσμο και θα ήταν ισχυρό σαν την Προντή. Εξού και θεολόγος ονομάζεται ο Ιωάννης, δια το βαθύ του κήρυγμα. Τώρα, ο Ιωάννης γιατί αποτελούσε εξαίρεση δια τον Κύριό μας. Ήταν ο αγαπημένος του μαθητής. Δεν υπάρχει αλήθεια μεγαλύτερο προνόμιο σε άνθρωπο να αγαπάτε από τον Χριστό τόσο πολύ. Εξηγούμε όμως τους λόγους γιατί ο Ιωάννης ηγαπήθην υπό τον Κυρίο ως εξαίρετος μαθητής. Καταρχήν μας γεννάται το ερώτημα, μήπως ο Χριστός έκαμνε διακρίσεις και προσωποληψίες και άλλους αγαπούσε λίγο και άλλους περισσότερο. Όχι, δεν είναι έτσι. Απλά ο Κύριος αγάπησε τον Ιωάννη γιατί ο Ιωάννης το άξιζε. Ακούστε προσεκτικά την εξήγηση. Ο Ιωάννης εμεταχειρίζεται το λέγει άκρα εγκράτεια, εις όλα τα βλάπτοντα την ψυχή. Επρόσκειται δηλαδή στην κάθε λεπτομέρεια όσον αφορά την εσωτερική καθαρότητα. Διατηρούσε την καρδία του καθαρά από κάθε μολυσμό, είτε με λόγον, είτε με τρόπον, είτε με πράξη. Ήταν αγνός, αγνότατος, τόσο στο σώμα όσο και στη ψυχή. Εκ τούτου ονομάζεται και Παρθένος, και σωματικά και ψυχικά, και δια τούτο ηγαπήθη κατ' εξαίρεση από τον Βασιλέα Χριστόν. Ποιος λοιπόν άνθρωπος έχουν τέτοια προτερήματα δεν θα αγαπηθεί από τον Κύριο? Ο Ιωάννης τα είχε αυτά και επιμελεί το την ψυχή του και το σώμα του, γι' αυτό δικαίως και αξίως ηγαπήθη υπό του ενανθρωπίσαντος Θεού και Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Υπάρχουν επίσης και κάποιοι άλλοι λόγοι που τιμούν τον μαθητή αυτόν. Και αν όσοι από εμάς το θελήσουμε, μπορούμε να μιμηθούμε τον Ιωάννη και να αγαπηθούμε από τον Κύριό μας. Λέγει, κατά την ώρα του μυστικού δείπνου, καθόταν ο Ιωάννης δίπλα στον θείο διδάσκαλο. Πρώτη σταυρώσεως αποκαλύπτει εκεί ο Χριστός ότι ένας των μαθητών θα τον παραδώσει. Γέρνει τότε ο Ιωάννης στο στήθος του Κυρίου και ρωτά αυτόν, ποιος είναι αυτός που λέγεις ότι θα σε παραδώσει? Εκ τούτου και επιστήθιος αποκαλείται ο Ιωάννης. Κατόπιν, όταν συνελήφθη ο Κύριος μας υπό Ιούδα παραδοθείς και όλοι οι άλλοι μαθητές εκρύβησαν, ο Ιωάννης ακολούθησε τον Χριστό μέχρι την αυλή του αρχιερέως, χωρίς να υπολογίζει ότι και αυτός θα συλλαμβανόταν. Ήταν ο μοναδικός μαθητής που ερυψοκίνδυνεψε, να πούμε, και δεν έπραξαν όπως οι άλλοι που έτρεξαν να κρυφτούν. Η αληθινή αγάπη προς τον διδάσκαλό του εκεί εφανερώθηκε έμπρακτα. Γι' αυτό κάπου στην γραφή γράφει ο ίδιος, η αγάπη έξω βάλει το φόβο. Όταν δηλαδή κάποιος αγαπά αληθινά, δεν φοβάται τον κίνδυνο. Και έτσι γίνεται πάντοτε, όποιος φοβείται τον Θεό, δεν φοβείται κανέναν άλλο φόβο. Και ο Ιωάννης άφοβα ακολουθεί τον διδάσκαλον προς τον Γολγοθά. Μόνος αυτός από τους μαθητές συμπαρίσταται στη μητέρα του εσταυρωμένου Κυρίου. Συμπάσχει και αυτός μετά της Θεομήτωρος και συμπάσχει με τον διδάσκαλό του. Αυτός ήταν ο Ιωάννης Χριστιανή μου. Έλαβε και άλλη καταξίωση ο Ιωάννης, κάτω από το Σταυρό. Όταν ο Κύριος προτού παραδώσει το Πνεύμα, είπε προς τη μητέρα του, «Γίνε, είδε ο Υιός σου», και την ίδια στιγμή προς Ιωάννη, «Ιδού η μητέρα σου». Δεν είπε ο Χριστός «Μητέρα την Παναγία», την είπε απλώς «Γυναίκα», σαν να ήθελε να τονίσει με αυτό προς τον Ιωάννη ότι «Εγώ σου αφήνω τη μητέρα μου και από τούτε και εξής και στο εξής θα είναι μητέρα δική σου». «Και εσύ γυναίκα», είπε στη μητέρα του, «θα έχεις πια Υιό σου τον Ιωάννη».
Τόση ήταν η αγάπη του Χριστού μας στον Ιωάννη, που το εμπιστεύτηκε τη μητέρα του. Και δεν υπάρχει, λέγει, μεγαλύτερα ευτυχία στον άνθρωπο παρά να αγαπάται από τον Θεό. Και όταν η γραφή μας λέγει «Όν αγαπά Κύριος παιδεύει», εννοεί ότι για να κερδίσει κάποιος την αγάπη του Θεού θα πρέπει να αγωνιστεί πολύ στη ζωή του. Θα πρέπει να φτάσει ως τον Γολγοθά, αψηφώντας κάθε κακοπάθεια και κίνδυνο. Αφού συνετελέστησαν, λέγει, όλα τα γινόμενα της Σταυρώσεως, της Ταφής και της Τριημέρου Αναστάσεως, ο Ιωάννης έλαβε αξιοπρεπώς την Παναγία Μητέρα του εις τον οίκο του και φρόντιζε αυτή μέχρι τη κοιμήσεώς της εις την Ιερουσαλήμ. Όλοι οι Απόστολοι επήγαν στην αποστολή που είχαν, ενώ ο Ιωάννης επερίμενε να κυδεύσει την Παναγία τη Μητέρα του και μετά να αναχωρήσει δια τον Κύριο. Όταν εγκοιμήθη η Παναγία, ο Ιωάννης ως Απόστολος εξήλθε, λέγει, στο κήρυγμα. Και έλαβαν πλήρων οι Άγιοι Απόστολοι, εις ποιο μέρος ο καθένας θα έπρεπε να κηρύξει. Εις τον Ιωάννη έλαχε η Μικρά Ασία. Μικρά Ασία τότε ήταν το σημερινό κράτος της Τουρκίας. Δύσκολο το μέρος εκείνο και του Ιωάννη, λέγει, του εφάνη πολύ βαρύ. Τόσο βαρύ που αναστέναξε τρεις φορές και με δάκρυα έπεσε πριν εις επί της γης. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο Ιωάννης, από ό,τι μας η ιστορία εδώ η διήγηση, ελιποθύμησε και έπεσε κάτω, διότι η Ασία τότε, η Μικρά Ασία, ήταν ένας τόπος με άγριους ανθρώπους και έξεραν ότι θα δεινοπαθήσει πολύ εκεί. Τότε τον εσήκωσε ο Πέτρος επάνω και του λέγει, «Εμείς σε έχουμε ως πατέρα, δια να μας στηρίζεις και ως παράδειγμα δια την υπομονή σου. Τώρα τι σου ήρθε να πράξεις τούτο?» Συνήρθε τότε ο Ιωάννης και με πικρόν αναστεραγμό είπε προς όλους, «Ήμαρτον αδελφοί, κατά την ώρα τούτη, πράγματι είναι βαρύς ο κλήρος της Ασίας, αλλά εξέχασα τον λόγο του Κυρίου μας, όπου είπε πως ούτε μία τρίχα από της κεφαλής μας δεν θα επιτρέψει να καθεί χωρίς το θέλημά του. Παρακαλέσατε, αδελφοί μου, τον Κύριο να με συγχωρήσει». Τότε, λέγει, ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, όπου ήταν και θείος του Ιωάννη, ήταν και επίσκοπος Ιεροσολύμων, επροσευχήθη δι' όλους και αφού τους έδωσε την ευχή του, αναχώρησαν όλοι με ειρήνη ο καθένας εις τον κλήρο της αποστολής του. Και δόθη δια ένα έγκαστον Απόστολον και ένας υπηρέτης από τους εβδομήγωτα. Δια τον Ιωάννη, βοηθός και συνοδοιπόρος, έλαχε να είναι ο Πρόχορος. Και ο Πρόχορος είναι αυτός που μας διηγείται τις περιπέτειές τους εις το ταξίδι. Εδώ όμως έχουμε μία αναπορία, λέγει. Γιατί, αφού ηγαπήθηκε τόσο πολύ από τον Κύριο ο Ιωάννης, εμικροψύχησε τώρα όταν επρόκειτο να πάει εις το κήρυγμα. Και εξηγεί ότι αυτό το επέτρεψε ο Κύριος για να γνωρίζουμε όλοι εμείς οι ακόλουθοι του ότι δεν πρέπει ποτέ να στηριζόμαστε στις δικές μας ικανότητες. Και ο Ιωάννης είχε προς στιγμής ξεχάσει τον λόγο του Κυρίου ότι χωρίς εμέ δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Ενθυμηθείς όμως το λόγο του διδασκάλου του, εμεταμελήθηκε πικρά, λέγει, και είπε, δεν έπρεπε να κάνω αυτή τη σκέψη, γι' αυτό μέλη να τιμωρηθώ και προβλέπω ναυάγιον εις τη θάλασσα. Εδέχθη τότε ο Ιωάννης να πάρει το δρόμο για την Ασία, αλλά προείδε και ναυάγιο, δηλαδή το εδέχθη σαν τιμωρία πλέον. Πράγματι, διηγείται ο Πρόχορος τώρα, ο συνοδοιπόρος του, όταν εισήλθαμε στο πλοίο για να πάμε στη χώρα της Ασίας, 2 ώρες προτού να δύσει ο ήλιος, εξέσπασε βροχή και τρικυμία μεγάλη καθώς ταξιδεύαμε. Κατά την 3η ώρα της νυχτός, 3 πελώρια κύματα έπεσαν με ορμήν επάνω στο πλοίο, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να βρεθούμε στη θάλασσα. Αρπάξαμε ο καθένας κομμάτια από το πλοίο και παλεύαμε με τα κύματα να σωθούμε. Ο Ιωάννης είπε σε μένα,
τον πρόχωρο. Εάν δεν ζήσω από το ναυάγιο και εσύ διασωθείς, να επιτρέψεις, να επιστρέψεις εις τον αδελφό Θεόν Ιάκωβον, να αναγγείλεις το συμβάν και ό,τι σου πει πράξε από εκεί και πέρα. Δηλαδή πλέον ο Ιωάννης εγκατάλαβε ότι πρόκειται να χαθεί στη θάλασσα. Άγνωστες όμως οι βολές του Κυρίου. Ο Ιωάννης με το πρώτο ξεκίνημα συναντάει τον κίνδυνο. Δεν πρόκειται όμως να χαθεί. Ο Κύριος επέβλεψε και τους έβγαλε η θάλασσα σώους στη ξηρά. Ο πρόχωρος βγήκε προς ασφαλές μέρος και από τον κόπο λέγει αποκοιμήθηκε. Όταν ξύπνησα λέγει, εσυλλογιζόμουν τι να έγινε ο Ιωάννης. Όπως καθόμουν και κοίταζα τη θάλασσα, ένα κύμα με μεγάλη ορμή επέταξε έναν άνθρωπο προς το μέρος μου. Έτρεξα αμέσως να βοηθήσω τον άνθρωπο εκείνο, ο οποίος ήταν ο Ιωάννης. Ενεγκαλίστημε ο ένας τον άλλον και εκλάψαμε ευχαριστώντας τον Θεό, όπου μας διαφύλαξε από βέβαιο πνιγμό. Είπα τότε στον Ιωάννη την περιπέτειά μου και εκείνος μου εδηγήθηκε τη δική του. 40 ημερών νύχτα πάλευε με τα κύματα ο Ιωάννης, χωρίς νερό, χωρίς τροφή. Κι όμως, χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, διαφυλάχθη και κατά θαυμαστόν τρόπο τον έβγαλε το κύμα εις τη ξηρά και συναντήθηκε και με τον πρόχωρο. Δηλαδή, εδώ είναι λίγο απίστευτο να πούμε ένας άνθρωπος 40 ημερών νύχτα νέα στη θάλασσα και να ζει. Αλλά για τον Κύριο είπαμε ότι όλα είναι δυνατά. Είδα την αμαρτία μου, λέγει ο Ιωάννης. Την αναγνώρισα. Δεν έπρεπε να φερθώ μικρόψυχα. Μου εφάνει δύσκολο το μέρος και επειδή εδίστασα εις το λογισμό μου, ετιμωρήθηκα εις τη θάλασσα. Αυτή ήταν η ομολογία του Ιωάννη. Γι' αυτό και εμείς, χριστιανοί μου, όταν μας βρίσκουν δοκιμασίες στη ζωή μας και κύματα ορμητικά μας προκαλούν ναυάγια, να ξέρουμε ότι κάτι συμβαίνει με εμάς. Κάτι δεν πήγε καλά όσο αφορά τη σχέση μας με τον Θεό. Ο Κύριος δεν μας τιμωρεί, αλλά επιτρέπει τις συμφορές και τα ναυάγια προς ψυχικό μας όφελος. Ίσως και εμείς κάποτε να στηριχθήκαμε στις δικές μας ικανότητες ή να υψηλοφρονήσαμε ή λησμονήσαμε τους λόγους του Κυρίου μας. Γι' αυτό βρεθήκαμε πολλές φορές με πικρές δοκιμασίες. Ο αγαπημένος του Κυρίου μας Ιωάννης έχει να μας διδάξει πάρα πολλά. Αν θέλαμε όμως να διηγηθούμε τις δυσκολίες και τις περιπέτειές του, θα θέλαμε πολλές ώρες και μέρες να μιλούμε περί αυτού. Θα περιοριστούμε όμως ισολίγα και όσο μας επιτρέπει ο χρόνος μας και η αντοχή μας. Ο Ιωάννης είχε δίκιο όταν του φάνηκε βαρύ το έργο στην Ασία. Γιατί ξέρετε τότε οι άνθρωποι σε εκείνο το μέρος ήταν βάρβαροι, ήταν δαιμονολάτρες και δεν εδέχονται εύκολα το περί Ιησού Χριστού κήρυγμα. Αυτό είχε υπόψη ο Ιωάννης και γι' αυτό του φάνηκε βαρύ. Για σκεφτείτε αν μας έλεγε σήμερα ο Χριστός να πάμε στην Τουρκία να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Ποιος θα τολμούσε από εμάς να πάει. Κι όμως ο Ιωάννης επήγε στην Ασία, εδέχτηκε με χαρά όλες τις δοκιμασίες και δυσκολίες και εγκήρυτε ακατάπαυστα σε όλη του τη ζωή. Ετελειώθη εν ειρήνη σε ηλικία 95 ετών. Ήταν και ο μοναδικός Απόστολος εκ των 12 που δεν ετελειώθη μαρτυρικός. Ο Ιωάννης μέχρι το βαθύ του γύρας εδίδασκε και έσωζε ψυχάς για τον Κύριο. Σε ένα μέρος μόνο της Ασίας ευαπτίστηκαν λέγει 400.000 άνθρωποι όταν είδαν πως ο Ιωάννης δια της προσευχής του εκρέμισε τον ναό της Αρτέμιδος. Ο Κύριος ήταν πάντα μαζί του καθώς του υπεσχέθη, γι' αυτό και γίνοντο σημεία και τέρατα, μεγάλα δηλαδή θαύματα με τα οποία εξημέρωνε τους αξέστους άνθρωπους εκείνους της Ασίας και τους έκανε χριστιανούς. Σε κάποια στιγμή, να το πούμε έτσι προφορικά, οι άνθρωποι ήταν τόσο άγριοι και τόσο άξεστοι που τα βρήκε δύσκολα ο Ιωάννης και έπεσε κάτω στη γη. Επροσευχήθηκε, επροκλήθηκε ένας σεισμός μεγάλος, τόσο φοβερός που 200 άνθρωποι επέθαναν. Και ο Ιωάννης μετά το σεισμό αυτό τους ανέστησε πάλι με την προσευχή του και άρχισε ο κόσμος να βαπτίζεται και να γίνονται όλοι κατά χιλιάδες χριστιανοί. Κατόπιν μας λέγει διοράματος ο Κύριος μας εμφανίστηκε στον Ιωάννη και του λέγει «Ιωάννη, πρέπει ακόμα να πειραστείς
και να δοκιμαστείς πολύ. Δηλαδή δεν τελειώναν τα βάσανα του Ιωάννη και του το είπε ο Χριστός, θα πειραστείς και θα δοκιμαστείς ακόμα πολύ. Σου γνωστοποιώ ότι θα εξοριστείς εις μία νήσο που λέγεται Πάτμος, γιατί έχει πολύ μεγάλη την ανάγκη σου. Πράγματι, ο Ιωάννης μέχρι να φτάσει στην Πάτμον επέρασε πολλές περιπέτειες στη θάλασσα. Καθώς μας διηγείται ο Πρόχορος, είχα συλληφθεί και οι δύο κατόπιν βασιλικής διαταγής και μεταφέρονται τώρα αλυσοδεμένοι υποστρατιωτών στην νήσο Πάτμον, ως εξόριστη. Τους είχαν εξορίσει από τη Μικρά Ασία, διότι το κήρυγμα του Ιωάννη ήταν τόσο αποδοτικό που τον θεώρησαν επιτζήμιο. Με τα θαύματα τα οποία έκανε, έφερε πλήθος ιδωλάτρες στην αληθινή πίστη. Έτσι, οι ιερείς των ιδόλων τον εγκατήγγυλαν εις τον βασιλέα Νουμεριανών ότι είναι μάγος και επικίνδυνος άνθρωπος. Γι' αυτό και τον εξόρισαν. Τον είχε όμως προειδοποιήσει ο Χριστός για όλα όσα θα του συνέβαιναν. Και για να πάει ο Ιωάννης στην Πάτμον, είχε ο Κύριος μας το δικό του σχέδιο. Στην νήσο Πάτμον, εις ένα σπήλαιο, αποκάλυψε ο Χριστός όλα τα μελούμενα και όλο το φοβερό σκηνικό της Δευτέρας ελεύσεώς του, καθώς και πολλά άλλα περί της συντελείας του παρόντος κόσμου. Δια το θαυμαστό τέλος του Ιωάννη και περί αποκαλύψεως σχετικά, Θεού θέλοντος να αναφέρουμε μία άλλη φορά, διότι δεν μπορούμε να τα πούμε όλα σήμερα. Τις περισσότερες φορές ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος και ο Πέτρος ήταν πάντα με τον Χριστό μας. Και κάποιος έκανε την εξής απορία σε κάποιο μεγάλο θεολόγο. Ο Χριστός εξεχώρισε αυτούς τους μάθητες και ο θεολόγος απάντησε όχι, αλλά αυτοί αγαπούσαν περισσότερο από όλους τον Χριστό. Ως προς το θεολόγος που το όνομα σε θεολόγο είναι από την εισαγωγή του Ευαγγελίου εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Ούτως εν αρχή προς τον Θεό πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτό εγένετο ουδέ ενώ γεγονό. Εν αυτό ζωή και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτού κατέλαβε. Εδώ αυτό είναι ο θεολογικός λόγος τον οποίο ονόμασα τον Ιωάννη θεολόγον, ευαγγελιστής, θεολόγος, αγαπημένος μαθητής του Κυρίου μας. Η ερμηνεία και επιτρέψτε να το δούμε. Από όλα πριν υπήρχε ο Λόγος και ο Λόγος ήταν με τον Θεό και ήταν Θεός ο Λόγος. Απ' την αρχή ήταν αυτός με τον Θεό. Τα πάντα δι' αυτού δημιουργήθηκαν και από όσα έγιναν. Τίποτε δεν έγινε χωρίς Αυτόν. Αυτός ήταν η ζωή. Και ήταν η ζωή αυτή το φως για τους ανθρώπους. Το φως αυτό έλαμψε μέσα στον κόσμο το σκοτάδι, μα το σκοτάδι δεν το δέχτηκε. Ο Θεός έστειλε έναν άνθρωπο που τον έλεγαν Ιωάννη και αυτός ήρθε ως μάρτυρας για να κηρύξει ποιος είναι το φως, ώστε με τα λόγια του να πιστέψουν όλοι. Δεν ήταν ο ίδιος το φως, δηλαδή ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ήρθε όμως για να πει ποιος είναι το φως. Ο Λόγος ήταν το φως του αληθινών, που καθώς έρχεται στον κόσμο, φωτίζει κάθε άνθρωπο μέσα στον κόσμο ήταν. Και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος αυτό. Αυτό είναι το θεολογικό κομμάτι που του έδωσε αυτόν τον τίτλο, να τον πούμε έτσι το όνομα, το επίθετο. Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Λοιπόν, παρακολουθείτε. Πολύ μάλλον.
με τον Χριστέ το φως το αληθινό, να ψάλλουμε το Χριστό Ανέστη. Χριστέ το φως το αληθινό, του το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ευχόμενον εις τον κόσμο. Συγκριωθεί το εθιμάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναγράτου σου μητρός και πάνω στον Αγίο. Χριστός Ανέστη ενετό, θάνατο πατήσας και εμείς εν τη θνήμα στη ζωή χαρισάμενο. Αναστάσου Ιησούς από τα τάφου καθώς προείπε, έδωσε ημίν την αιώνια ζωή και That's it.